Ιδιαίτερη ημέρα για τη ΣΕΚΕ, μια ιδιαίτερη ημέρα για την περιοχή της Σταυρούπολης. Η ΣΕΚΕ εγκαινιάζει το συγκρότημα που έκανε εδώ για τα καπνά Βιρτζίνια και μια προσπάθεια ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, βλέπουμε να υλοποιείται σε όλο το μέγεθός της. Είναι σημαντικό ότι πάνω από 1000 στρέμματα καπνά καλλιεργήθηκαν στην περιοχή, δεκάδες είναι οι νέοι αγρότες οι οποίοι ασχολούνται με την καλλιέργεια αυτήν, και τους παρέχεται πλήρης υποστήριξη και όσον αφορά την καλλιέργεια και όσον αφορά την αποξίδωση των καπνών. Είναι μια δυναμική προσπάθεια που κάνει η ΣΕΚΕ ΑΕ και δείχνει ότι το συντηρητικό κίνημα εκεί που επενδύει πραγματικά δημιουργεί ανάπτυξη, βοηθάει στο να πάει ο τόπος μπροστά, δημιουργεί πρόσθετα εισοδήματα, μειώνει την ανεργία και βοηθάει εγκατελειμμένες πανέμορφες όμως περιοχές όπως είναι η περιοχή της Σταυρούπολης Άνης. Κύριε Κοντέ, ένα ερώτημα που θέλω να θέσω. Γιατί δίνεται έμφαση στα καπνά τύπου Βιρτζίνια και όχι στα καπνά τύπου Πασμά που ξέρουμε ότι είναι μονοκαλλιέργεια και είναι και υπό εξαφάνιση και είναι αυτό που είναι μονοκαλλιέργεια τόσο καιρό και μάλιστα επιδιώκαμε από ό,τι ξέρω και με δικές σας προσπάθειες από τη θέση που είχατε σαν υπουργού τότε να προωθήσουμε τα Πασμά και γιατί τώρα κάνουμε στροφή στα Βιρτζίνια. Καταρχάς δεν κάνουμε επιδιώκαμε στα Βιρτζίνια. Εδώ στην περιοχή είχε σταματήσει γενικότερα η καλλιέργεια του καπνού. Κάνουμε Βιρτζίνια όμως, διότι και στο παρελθόν η ποιότητα ήταν εξαιρετική και διότι οι αποδόσεις που έχουν για τους αγρότες είναι πολύ υψηλές στις περιοχές που καλλιεργούνται. Ο Πασμάς καλλιεργείται σε ορεινές περιοχές, εδώ κυρίως καλλιεργούνται τα καπνά στην παιδινή περιοχή, είναι άλλες περιοχές. Και βέβαια εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι η ΣΕΚΕ καταβάλει και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να στηρίξει τους παραγωγούς των ανατολικών καπνών και ιδιαίτερα του Πασμά. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ τα πειράματα που κάνουμε στη ΣΕΚΕ έτσι ώστε να αυξήσουμε τις αποδόσεις, έτσι ώστε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής του Πασμά, έτσι ώστε να τους διευκολύνουμε να μπορούν να πουλούν τα καπνά και να εισπράττουν την αξία πολύ νωρίτερα, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, και έτσι ώστε να ανοίγουμε νέους δρόμους για τη διάθεση του Πασμά, πράγμα που γίνεται για να μπορούν να απολαμβάνουν την καπνοπαραγωγή του Πασμά καλύτερων τιμών. Απλούστατα, σε άλλη περιοχή καλλιεργείται ο Πασμάς, που στηρίζεται επίσης και σε άλλη περιοχή καλλιεργούνται τα Βιρτζίνια.